κατάσταση απεργίας. Οι συντεχνίες έχουν κηρύξει κατάσταση απεργίας στην ξενοδοχειακή μετά την απόρριψη της μεσολαβητικής πρότασης του Υπουργού Εργασίας. Έγινε συνάντηση το περασμένο Σάββατο με τον Υπουργό Εργασίας. Ο Υπουργός είναι σε επικοινωνία και με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Πάμε να ακούσουμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ στο τηλέφωνο, ο κύριος Θάνος Μιχαηλίδης. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έγινε η πρώτη επικοινωνία. Όπως έχετε πει, ο Υπουργός έχει συναντηθεί μαζί με τις δύο συντεχνίες. Αναμένουμε να συναντηθούμε με τον Υπουργό αυτή την εβδομάδα για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος για απεργία μας στο παρόν. Και οι δύο συνδέσμοι ξενοδοχών έχουν αποδεχτεί την πρόταση του Υπουργού, έστω και ο ΠΑΣΙΞΕ οριακά. Και θεωρώ ότι ούτε και οι συντεχνίες, νομίζω, θέλουν να κάνουν απεργία, γιατί δεν υπάρχει και ουσιαστικό έδαφος για απεργίες. Αλλά αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη διαδικασία και αναμένουμε τον Υπουργό να μας ενημερώσει. Ναι. Όσο είναι εν ζωή η διαδικασία και δεν έχει κηρυχθεί η αδιέξοδο, υπάρχει προοπτική, αλλά είναι και συγκεκριμένο το αίτημα. Θέλουν κάτι ακόμη οι συντεχνίες για να πουν το ναι. Και ξέρουμε τι είναι. Αναδρομικότητα στις αυξήσεις. Θέλουν να πάτε πίσω στην αρχή του χρόνου. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, κοιτάξτε, εμείς επίσημο αίτημα από τις συντεχνίες δεν έχουμε για αναδρομικότητα, ούτε και για κάτι άλλο. Πρέπει να βρεθούμε με τον Υπουργό, να μας ενημερώσει τι είναι αυτό που ζητούν. Αντιλαμβάνεστε, σε μια ανταλλαγή ετοιμάτων, απόψεων κτλ. Όσον υπάρχει ένας διάλογος, μπορεί κάποιος να ζητήσει κάτι επιπρόσθετα. Ταυτόχρονα μπορεί και η πλευρά δική μας να ζητήσει κάτι εις αντάλλαγμα. Άρα είναι μια διαδικασία που, όπως πολύ σωστά είπετε, είναι ζωντανή ακόμη, και αν δεν πάρουμε συγκεκριμένα αιτήματα μέσω του Υπουργού, δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα. Αυτό το θέμα της αναδρομικότητας είχε τεθεί στο διάλογο, ήταν έτοιμα από την αρχή των συντεχνιών? Όχι, δεν ήταν μέσα στα αιτήματα. Υπήρχαν πάρα πολλά αιτήματα, αντιλαμβάνεστε. Δεν ήταν αυτονόητο εφόσον είχε λήξει η προηγούμενη συλλογική σύμβαση? Όχι, δεν υπάρχει κάτι αυτονόητο. Όχι, αυτονόητο δεν υπάρχει. Ούτε το είχαν θέσει με συγκεκριμένο τρόπο, ότι εδώ ζητούμε, γιατί έγιναν, ξανά έγιναν συναντήσεις, πήγαν, ήρθαν, έγραφα προτάσεις κτλ. Λέτε ότι δεν είχε τεθεί εκ των υστέρων, τέθηκε μετά την υποβολή της μεσολαβητικής πρότασης? Με συγχωρείτε, ξαναπείστε μου. Τέθηκε. Μετά την υποβολή της μεσολαβητικής πρότασης, τέθηκε τώρα, είναι... Όπως σας έχω πει, επίσημα δεν έχουμε ενημέρωση. Όχι, δεν έχετε ενημέρωση, το ξέρω. Εγώ ρωτώ για τα όσα προηγήθηκαν. Αν το είχατε συζητήσει και το είχατε... Όχι, εμείς, όχι, ήταν άλλα τα σημεία που συζητούσαμε. Αυτονόητα, όπως έχω πει, δεν υπάρχουν. Εάν οι συντεχνίες θέλουν να φέρουν... Δεν είχε τεθεί και να το είχατε απορρίψει, ας πούμε, με κάποιο τρόπο αναδρομικότητα, γιατί αναδρομικότητα μπορεί να είναι όλα από την αρχή του χρόνου, ό,τι προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση, ή να είναι, ας πούμε, ένα ποσό. Ναι, όχι, δεν έχουμε συζητήσει συγκεκριμένα. Μπορεί με στις πάρα πολλές συζητήσεις να κάποιος να ανέφερε για αναδρομικότητα και κάποιος να τα απέριψε, αλλά συγκεκριμένο σημείο σε συγκεκριμένη πρόταση δεν υπήρχε, άρα... επαναλαμβάνω, αν οι συντεχνίες θέλουν να φέρουν οποιαδήποτε ένα ζητήματα, εμείς είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε, όπως συζητήσαμε όλα τα άλλα ζητήματα που είχαν φέρει στο τραπέζι των τελευταίων καιρών, και θα πάμε στο Συμβούλιο μας, στη Γενική Συνέλευση, και να εγκρίνει ή να απορρίψει τυχόν νέες προτάσεις. Επαναλαμβάνω, νέα πρόταση από τις συντεχνίες πιθανώς να σημαίνει και νέα πρόταση από τους ξενοδόχους, αλλά είμαστε εδώ για να βρούμε μια σωστή λύση για να αποφεύγονται απεργίες και να... Γιατί πιθανόν να σημαίνει και νέο που να περιπλέκει τα πράγματα ή να μην διαπραγματευτείτε επί αυτού του συγκεκριμένου αιτήματος?
Εάν είναι αυτό, θα τα διαπραγματευτούμε. Δεν έχουμε πρόβλημα να τα διαπραγματευτούμε. Να έχετε κάτι υπόψη σας εσείς, έχετε χαράξει μια γραμμή, ας πούμε, ή δύο συντεχνικοί, δύο εργοδοτικές οργανώσεις. Όχι. Όχι ακόμη. Τι μπορεί να ζητήσετε? Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, αντιλαμβάνεστε. Συζητήσαμε πάρα πολλά ζητήματα των τελευταίων καιρών. Αν έρθει κάτι καινούργιο στο τραπέζι, είναι ευκαιρία ότι θα φέρουμε και εμείς κάτι και στο τραπέζι. Ναι. Μάλιστα. Ούτε έχει οριστεί η συνάντησή σας με τον Υπουργό, περιμένετε? Όχι, φαντάζομαι μέσα στις προσεχείς μέρες θα μας φωνάξει. Ναι. Μάλιστα. Το κατάσταση απεργίας τώρα δεν σημαίνει ότι εντάξει, δηλώνουν ετοιμότητα για απεργιακά μέτρα σε περίπτωση που... Βέβαια, αντιληπτό. Ναι. Διότι ακόμη τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, έτσι. Πολλά ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Πολλά ξενοδοχεία και θα συνεχίσουν να έχουν κόσμο και τον Νιόβρη, άρα... Ναι. Καλύτερα από πέρσι, κύριε Μιχαηλίδη? Το δεύτερο εξάμηνο ήταν ελαφρώς καλύτερο, πολύ κοντά στο περσινό. Το πρώτο εξάμηνο ήταν λίγο πίσω σε σχέση με πέρσι. Νομίζω γενικά η χρονιά θα κλείσει πολύ κοντά στα περσινά, για κάποιους ίσως λίγο καλύτερα. Στο μέσο όρο θα είμαστε πάρα πολύ καλοί στα περσινά, ίσως ελαφρώς καλύτερα. Ναι. Καλά δεδομένα, καλά στοιχεία. Εντάξει, δεν λέτε και ποτέ ότι είναι πολύ καλά, γιατί ακούν και οι συντεχνίες, έτσι. Αλλά... Ξέρουν καλά οι συντεχνίες πώς πάνε, ναι, το ξέρω, αλλά είναι μια εικόνα που εγώ δεν τη θυμάμαι ούτε πέρσι τέτοια εποχή με τόσο κόσμο στις τουριστικές περιοχές. Ναι. Κοιτάξτε, είναι... Η Κύπρος έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα με τον καιρό. Και οι παραλίες γεμάτες με κόσμο από διάφορες χώρες. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε δύο φορές τις ενέργειές μας. Μέχρι πότε έχετε κλειστές θέσεις δωμάτια στα ξενοδοχεία? Μέχρι πότε τα βλέπετε? Παρατείνετε και λίγος για κάποια ξενοδοχεία? Νομίζω ότι ο Νιόβρης θα είναι σχετικά καλός πάλι και... Βλέπουμε χρόνο με χρόνο ο Νιόβρης να αναπτύσσεται σε ένα αρκετά καλό μήνα σε σχέση με το ότι ήταν πριν χρόνια. Και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε τον Νιόβρη πολύ κοντά στην καλοκαιρινή σεζόν. Αν όχι σε τιμές, τουλάχιστον σε πληρότητα. Τι έχει κάνει τη διαφορά? Από ποιες χώρες έτσι έχουμε τουρισμό που δεν είχαμε? Είναι χώρες. Όχι, είναι οι ίδιες χώρες που έχουμε, απλά... Επαναλαμβάνω, ο κόσμος μαθαίνει ότι ο καιρός στην Κύπρο είναι πάρα πολύ καλός σε σχέση με την Ελλάδα, για παράδειγμα, και προτιμούν να έρθουν στην Κύπρο, διότι έχουμε εγγυημένον ήλιο και καλοκαίρι. Ναι. Συγκριτικά για και το σιγά μήνα. Σιγά κάποιοι θα καταλάβουν ότι από το Σεπτέμβρη και μετά είναι η καλύτερη περίοδος για διακοπές στην Κύπρο. Ισχύει ναι. Αυτό που λέτε, ναι. 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 Μάλιστα. Λοιπόν, χρειάζεται προσπάθεια από όλους και σχεδιασμός. Και καλή υπόθεση. Ναι. Ωραία. Παρακολουθούμε και την εξέλιξη στα εργασιακά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.